Κυρία Υφυπουργέ, το κόμμα μας κατέθεσε σχετική ερώτηση 16/9/2022 που αφορούσε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει με την έλλειψη σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ θα έλεγα και πανελλαδικά είναι πρόβλημα. Βέβαια, απάντηση δεν πήραμε στην ερώτηση. Μέχρι σήμερα πάντως από τις 8 περιπτώσεις μαθητών, εξ όσων γνωρίζουμε στα σχολεία του Ηρακλείου που χρήζουν βοήθειας με σχολικό νοσηλευτή, μόνο οι 3 περιπτώσεις μαθητών καλύφθηκαν, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παραμένουν στα σχολεία χωρίς παρακολούθηση, με όποιους σοβαρούς κινδύνους αυτό συνεπάγεται, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Θα έχει όμως ένα ενδιαφέρον να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία για τον νομό Ηρακλείου, και για το νομό Ηρακλείου αλλά και πανελλαδικά, μιας και ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου απέφυγε να με συναντήσει, παρόλο που τον έχω αναζητήσει στο τηλέφωνο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της μη χορήγησης νοσηλευτικής βοήθειας σε 13χρονη μαθήτρια γυμνασίου στην πόλη του Ηρακλείου με σαχαρώδη διαβήτη 1, τύπου 1, παιδιού μονογονεϊκής οικογένειας, που καλείται είτε να αλλάξει σχολείο προκειμένου να συνεχίσει να περιθάλπεται από σχολικό νοσηλευτή, είτε να πληρώσουν οι γονείς ιδιωτικό νοσηλευτή. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν είναι κάποιο τυχαίο συμβάν, δεν είναι κάποια αυλεψία των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Θα έλεγα είναι συνέπεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής διαχρονικά των κυβερνήσεων, που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες ζωτικής σημασίας ως κόστος. Αυτή είναι η πραγματική αιτία. Είναι η πολιτική που αναγορεύει τα πάντα σε ατομική ευθύνη, βγάζοντας λάδι τις κρατικές ευθύνες, που μετακυλεί μια υποχρέωση του κράτους στους γονείς, που εξωθούνται, όσοι βέβαια έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και αυτό το κόστος, με δική τους οικονομική επιβάρυνση, μπροστά στο αδιέξοδο και την ανάγκη προστασίας της υγείας των παιδιών τους. Θα σας ρωτούσαμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, αν προτίθεστε να υπάρξει άμεσα ρύθμιση, έτσι ώστε να εγκριθούν τώρα, χωρίς καθυστέρηση, δικαιολογίες ή αστερίσκους που πιθανά να προβληθούν, όλα τα αιτήματα για την τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου και πανελλαδικά, και για να προσληφθεί μόνιμο επιστημονικό δυναμικό σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε να καλύπτεται κάθε είδους υγειονομική και ιατρική ανάγκη εντός των σχολείων και για όλους τους μαθητές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω, κύριε συνάδελφε, γιατί ζητήσατε στοιχεία και πανελλαδικά και για τον νομό Ηρακλείου. Να σας πω ότι πράγματι γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις, γίνανε πάρα πολλοί διορισμοί. Θα ξαναπώ τα νούμερα. Είναι γνωστά, τα είπε και πριν στον κύριο Δελίκη. Τα λέμε κάθε ευκαιρία, αλλά δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω ξανά σήμερα. Στους διορισμούς λοιπόν περιλαμβάνονται και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ανάμεσά τους βεβαίως και μέλη ΠΕ25 των σχολικών νοσηλευτών. Από τους 25.000 λοιπόν διορισμούς των τελευταίων ετών, οι 1.440 αφορούν σε μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. 1.040 το 20, 400 το 22. Από αυτούς τους 1.440 διορισμούς, οι 184, αναλυτικότερα 114 το 20 και 70 το 22, αφορούν σε σχολικούς νοσηλευτές που διορίστηκαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παράλληλα, για το σχολικό έτος 22-23 έχουν γίνει 2 φάσεις πρόσληψης. Συνολικά 6.131 αναπληρωτών μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, με την πρώτη φάση να υλοποιείται ήδη από τις 26/8/22. Από αυτό το σύνολο, οι 2.000, δηλαδή από τις 6.131 αναπληρωτές, οι 2.559 προσλήψεις αφορούν στην εξειδικευμένη υποστήριξη, αυτό που λέμε παράλληλη στήριξη, και από αυτούς οι 1.409 είναι σχολικοί νοσηλευτές. Για την περιοχή του Ηρακλείου για την οποία με ρωτάτε, οι προσλήψεις που έχουν μέχρι στιγμής υλοποιηθεί για την εξειδικευμένη υποστήριξη είναι συνολικά 92, 51 στον κλάδο σχολικών νοσηλευτών και 41 στον κλάδο ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Πέρα από αυτά, οι 51 προσλήψεις των σχολικών νοσηλευτών, από αυτές τις 51 προσλήψεις, οι 41 αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 10 στη δευτεροβάθμια. Από τις 41 προσλήψεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού, οι 35 στην πρωτοβάθμια και οι 6 στη δευτεροβάθμια.
Στη δεύτερη φάση προσλήψεων στο Ηράκλειο προσλήφθηκαν 12 αναπληρωτές για το πρόγραμμα εξειδικευμένης υποστήριξης, από τους οποίους οι 9 είναι στον κλάδο σχολικών νοσηλευτών, 6 στην πρωτοβάθμια, 3 στην δευτεροβάθμια και 3 στον κλάδο ειδικού βοηθητικού προσωπικού, 2 στην πρωτοβάθμια, 1 στη δευτεροβάθμια. Θα πρέπει να σας πω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε, ότι στον κλάδο των νοσηλευτών υπάρχει έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων. Ακριβώς επειδή αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό, το 2021 στη Βουλή ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου μας, με την οποία νόμος του κράτους πια, με την οποία μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης του κλάδου νοσηλευτικής, που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ. Αυτή η τροπολογία, η οποία διευκολύνει στο να προσλαμβάνονται και να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές, σας λέω, κύριε συνάδελφε, ότι από το δικό σας το κόμμα δεν ψηφίστηκε. Πέρασα κατά πλειοψηφία, εσείς ψηφίσατε αρνητικά. Η δυνατότητα αυτή προβλέθηκε να ενεργοποιείται, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικούς νοσηλευτές δεν μπορούν να καλυφθούν από μέλη του κλάδου των σχολικών νοσηλευτών. Τέλος, για να βελτιωθεί το ποσοστό κάλυψης των αναγκών στην εξειδικευμένη υποστήριξη, έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις. Εκδόθηκε και άλλη υπουργική απόφαση που τροποποίησε την αρχική για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και των σχολικών νοσηλευτών στην εξειδικευμένη υποστήριξη. Και προβλέπεται ότι οι ΠΕ25, δηλαδή είναι οι σχολικοί νοσηλευτές, και αυτοί που υπηρετούν σαν ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αναλαμβάνουν το σύνολο των μαθητών όταν υπάρχει έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΙΠΕΔ, της ίδιας σχολικής μονάδος, ενώ μπορούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης να ασκούν τα καθήκοντά τους για την κάλυψη μαθητών, πάντα με την έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΙΠΕΔ, συστεγαζόμενων σχολείων. Και στο σημείο αυτό, για αυτούς που υπηρετούν ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό, παραμένει η αναφορά, εφόσον πρώτα καλύπτονται οι ανάγκες στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντεχάκη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας. Κύριε Υφυπουργέ, όταν μπαίνετε στον κόπο να δώσετε στοιχεία, πρέπει ταυτόχρονα να μας λέτε, για να υπάρχει και το συγκρίσιμο, να μας λέτε και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Διότι κάθε φορά η απάντησή σας είναι καρμπών. Κάναμε τόσες προσλήψεις εδώ, κάναμε τόσες προσλήψεις εκεί, κάναμε αυτό, ειδικευμένο προσωπικό κτλ. Οι πραγματικές ανάγκες ποιες είναι. Διότι εδώ στην ερώτηση σας έθεσα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Δηλαδή τι. Δεν καλύφθηκαν όλοι οι σχολικοί νοσηλευτές. Υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση μαθήτριας με σακαρώδη διαβήτη 1, που δεν έχει σχολικό νοσηλευτή. Μπορείτε να μας πείτε εάν αυτό το παιδί θα έχει αύριο το πρωί σχολικό νοσηλευτή? Είναι απλό το ερώτημα. Και όσο δε, για αυτό που είπατε ότι το ΚΚΕ δεν ψήφισε έτσι ώστε εκπαιδευτικοί να γίνονται σχολικοί νοσηλευτές, επιτρέψτε μου τώρα, επιτρέψτε μου, δια της ανάθεσης πάτε να λύσετε το πρόβλημα? Ο εκπαιδευτικός θα μετατραπεί σε σχολικό νοσηλευτή? Όταν υπάρχουν 21.000 νοσηλευτές που περιμένουν διορισμούς και δεν τους κάνετε. Μία προκήρυξη έγινε που θα προσληφθούν με μόνιμη σχέση 4.000 νοσηλευτές. Θα προσληφθούν 4.000 νοσηλευτές. Και την ίδια στιγμή ερχόσαστε και λέτε ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς ενδιαφέροντος για σχολικούς επαρκές ενδιαφέρον για τους σχολικούς νοσηλευτές. Τι θα πει δεν υπάρχει ενδιαφέρον για σχολικούς νοσηλευτές? Μονιμοποιήστε τους. Υπάρχει εργαζόμενος που θα του πεις θα πας σε μια μόνιμη και σταθερή δουλειά και θα πει όχι? Αν λοιπόν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα, μονιμοποιήστε και τους σχολικούς νοσηλευτές, τους νοσηλευτές γενικότερα. Όχι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με επικουρικούς γιατρούς στα νοσοκομεία, με αναπληρωτές στα σχολεία και πάει λέγοντας. Είναι μία πάγια τακτική της κυβέρνησης η μετάθεση ευθυνών. Το κάνατε και σήμερα, το κάνατε η σύμβουλό σας σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα, να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού. Οι ευθύνες είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης.
Ρίξατε λίγο πολύ το μπαλάκι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην διεύθυνση εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, ως υπεύθυνες για τον προσδιορισμό των κενών τους και την ιεράρχηση των αναγκών τους. Στην πραγματικότητα παραδέχεστε έμεσα ότι υπάρχουν ακάλυπτα κενά. Υπάρχουν ακάλυπτα κενά. Και ενώ ισχυριστήκατε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η κάλυψη των κενών, είπατε ότι κατά περίπτωση υπάρχουν οικονομικοί και διοικητικοί περιορισμοί αναπεριφέρεια, που αποτελούν ένα πρόσθετο εμπόδιο. Δηλαδή, ουσιαστικά ομολογείτε ότι κάποια κενά δεν θα καλυφθούν ποτέ. Και σας ρωτάμε, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν χτύπα ξύλο, μηδενιστεί η έκρηση ινσουλίνης στο συγκεκριμένο παιδί που σας αναφέρουμε και χρειαστεί επιτόπου να του χορηγηθεί ινσουλίνη. Πέστε μου, ποιος θα κάνει την ινσουλίνη? Ο εκπαιδευτικός? Ο εκπαιδευτικός είναι το παιδί για όλες τις δουλειές? Μα μιλάμε για πλήρη απαξίωση. Είναι αυτό που είπατε και στην προηγούμενη απάντηση της ερώτησης της κυρίας Κανέλη. Ότι πλήρη διάχυση των ευθυνών. Δηλαδή από τον Άννα στον Καϊάφα, πικ-πονγκ, οι ευθύνες σε κεντρικό, σε τοπικό επίπεδο, από τον Υπουργό στη Σύμβουλο, από το Υπουργείο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και όλοι μαζί την ευθύνη στους ίδιους τους γονείς. Αντιλαμβάνεστε τι σταυρό σηκώνουν αυτές οι οικογένειες, τι ψυχοκοινωνικά προβλήματα δημιουργούνται στα ίδια τα παιδιά όταν τους λέτε με τόση ευκολία αλλάξτε σχολικό περιβάλλον, γιατί αυτό λέτε στους γονείς. Για να σώσετε το παιδί σας, για να λυθεί το πρόβλημα, πάρτε το από το σχολείο που εκεί έχει τους φίλους του, εκεί ενσωματώθηκε κτλ. Και πάρτε το παιδί σας και πηγαίνετε το σε ένα άλλο διαφορετικό σχολικό χώρο. Ακόμα και μία περίπτωση να είναι, και μία περίπτωση όπως αυτή που σας αναφέρω, πρέπει να καλυφθεί τώρα. Χθες έπρεπε να καλυφθεί. Τώρα πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και μάλιστα σε μόνιμη βάση και όχι να ψάχνουμε κάθε χρόνο πόσοι θα έρθουν, αν θα έρθουν, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, ποιος έχει την ευθύνη και ούτω καθεξής. Αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι μία υγειονομική μονάδα σε κάθε σχολείο και όχι με αναπληρωτές που η δουλειά τους έχει ημερομηνία έναρξη και ημερομηνία λήξης. Και όχι μόνο νοσηλευτές. Εδώ χρειάζονται ψυχολόγους, χρειάζονται κοινωνική λειτουργία, κοινωνιολόγοι. Είδατε τι συμβαίνει έξω. Τη δυσοσμία της κοινωνίας που σαπίζει. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε για κανέναν άνθρωπο, πολύ περισσότερο για ένα παιδί, να μην έχει ιατρική παρακολούθηση. Τέτοιες μονάδες λοιπόν θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των μαθητών, εκτίμησης της υγείας τους, παροχής πρώτων βοηθειών, περιοδικών προληπτικών ενέργων, ελέγχων σε συνεργασία με τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Αυτά τα οποία λέμε δεν είναι ούτε μαξιμαλισμός, ούτε κάτι το ανεδαφικό, είναι κάτι το ρεαλιστικό και πατάει στις επίγουσες σύγχρονες ανάγκες. Το ότι δεν υλοποιούνται αυτά τα ζητήματα οφείλεται στο ότι η πολιτική σας δεν τα έχει ως προτεραιότητα και αποτελούν ολοκληρώστε κόσμο. Όμως, με αυτές έχετε... λοιπόν τις σκέψεις σας λέμε, απαντήστε πάρα πολύ συγκεκριμένα εάν θα καλύψετε τα ακάλυπτα κενά που εμφανίζονται στην έλλειψη σχολικών νοσηλευτών, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε ολόκληρη την Κρήτη, σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι απλό το ερώτημα. Ευχαριστώ.